Φίλες και φίλοι, γεια σας. Με διαφορετική όψη, η σημερινή μας εκπομπή θα πάμε να δούμε τι έγινε στην αθλητική κίνηση του νησιού μας την εβδομάδα που πέρασε και αυτή που ξεκινάει από σήμερα. Ξεκινάμε με το πόλο, την Α1, όπου ο Ελμανόχ, πολύ καλύτερος, νίκησε τον Παναθηναϊκό με 13-10 στο ντέρμπι, το πρώτο ντέρμπι για το 2012. Ήταν μια νίκη άνετη, θα λέγαμε, για την ομάδα του νησιού μας που έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Στη 13η αγωνιστική ακόμα για την Α1 στο Πόλο, ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Παλιοφάλιρο άνετα, όπως επίσης άνετες νίκες σημείωσαν οι Βουλιαγμένοι και ο Πανιόνιος. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα στην Α1, 13η αγωνιστική, Παλαιόφάλιρο Ολυμπιακός 6-19. Ελμανόχ Παναθηναϊκός 13-10, Εθνικός ΠΑΟΚ 7-12, Ναυτικός Όμιλος Πατρών Καλαμάκη 8-11, Αργοστόλη Βουλιαγμένη 2-10, Χανιά Πανιώνιος 5-11. Η βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός έχει 36 βαθμούς, είναι πρώτος. Ο Ελμανόχ με 35 δεύτερος. Στην τρίτη θέση η Βουλιαγμένη με 34. Τέταρτος ο Πανιώνιος με 28. Παναθηναϊκός έχει στην πέμπτη θέση 24 βαθμούς. Το Αργοστόλι και τα Χανιά έχουν 18. Ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών 12, όσους και ο ΠΑΟΚ. Το Παλαιό Φάλιρο 9, το Καλαμάκι 6 και ο Ουραγός ο Εθνικός που δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό χωρίς ακόμη βαθμό. Η επόμενη αγωνιστική είναι την Τετάρτη. Θα παίξουν Παναθηναϊκός, Ναυτικός Όμιλος Πατρών, Καλαμάκι Εθνικό, ΠΑΟΚ Παλιοφάλιρο, Χανιά, Ολυμπιακός Χανιά, Πανιώνιος Αργοστόλη και Βουλιαγμένη Ελμανόχ, το ντέρμπι 7 η ώρα το απόγευμα της ερχόμενης Τετάρτης. Στο Ιωνικό Κολυμβητήριο λοιπόν του νησιού μας, το απόγευμα του Σαββάτου, μπροστά σε 1.500 θεατές, ο Ελμανόχ νίκησε τον Παναθηναϊκό με 13-10. Είχε κερδίσει, θυμίζουμε, η ομάδα του νησιού μας και στον πρώτο γύρο στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ με 5-4 την ομάδα των Πρασίνων. Δίκαια ο Νόχ έφτασε στη νίκη αφού ήταν καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Ράτζερ σηκώνεται και παίρνει τον γκολ από τον Γιώργο Κουτούλη. Τελικά το πρώτο ντέρμπι της νέας χρονιάς για τον Έλμα Νόχ ήταν άκρως αποκαλυπτικό. Η χιώτικη ομάδα όχι μόνο ευχαρίστησε τους πολλούς φιλάθλους της που βρέθηκαν στο Ιωνικό Κολυμβητήριο, αλλά έδειξε για πρώτη φορά φέτος για πόσο μεγάλες διακρίσεις είναι ικανή. Ας ελπίσουμε και η ομάδα τώρα θα τελειώσει καλά, έχουμε πολύ χρόνο. Και ναι, από τον Τόσκα. Απέναντι στον Παναθηναϊκό, μετά από πολύ καλή εμφάνιση, νίκησε με 13-10. Πέτυχε τη δεύτερη νίκη κόντρα στους Πράσινους, τους οποίους είχε κερδίσει και στον πρώτο γύρο στην Αθήνα. Η ομάδα μας πήγε πολύ καλά επιθετικά. Είχε ρυθμό, έδειξε καλά στοιχεία και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα. Είμαι ικανοποιημένος από τη νίκη. Ήταν ένα παιχνίδι που πρέπει να το κερδίσουμε οπωσδήποτε. Και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια που ακολουθούν, δυστυχώς δεν έχουμε με την πορεία που κάνει φέτος ο Ολυμπιακός. Αν θέλουμε και νικήσουμε την πρώτη θέση, δεν πρέπει να έχουμε απώλειες. Ήταν ένα παιχνίδι μετά από 2,5 μήνες σχεδόν στην έδρα μας μπροστά στον κόσμο μας που είχε να μας δει πολύ καιρό και πρέπει να το κερδίσουμε. Εφόσον το κερδίσαμε λοιπόν είμαι ικανοποιημένος. Είχαμε κάποια προβλήματα. Όπως έχω πει και άλλη φορά, τώρα δεν θέλω να λέω δικαιολογίες, αλλά την κατάσταση περισσότερο την ξέρετε. Τα παιδιά λείπανε, πισίνα δεν είχαμε. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι θέλαμε την αποστολή σε πέρας. Δεν κινδυνεύσαμε καθόλου στη διάρκεια του παιχνιδιού. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού συνεχώς. Νομίζω ότι κάναμε ένα πολύ κακό παιχνίδι στην άμυνα και νομίζω ότι εκεί κρίθηκαν όλα. Γενικά θεωρώ προπονητικά για μένα, δηλαδή γενικά ήταν ένα κακό παιχνίδι γιατί έγιναν εκατέρωθεν πάρα πολλά λάθη και αυτό μας τύχησε. Η Χίος είναι μια ομάδα με πολύ ταλέντο, πολύ καλά οργανωμένη και όταν δεν είσαι συγκεντρωμένος στην άμυνα το πληρώνεις. Στο προχθεσινό παιχνίδι, μόνο το πρώτο οκτάλεπτο δικαιολογούσε το χαρακτηρισμό του αγώνα ως το ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής της Α1 κατηγορίας, που έληξε ισόπαλο 3-3. Η εικόνα στο δεύτερο οκτάλεπτο ήταν τελείως διαφορετική. Ο Ελμανόχ μπήκε πολύ δυνατά, προηγήθηκε 6-3, διαφορά που κράτησε μέχρι το τέλος της δεύτερης περίοδου, που έληξε 9-6, παρά τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων να κρατηθούν κοντά στο σκορ. Εντάξει, κυνηγούσαμε, αλλά είχε ως έτρεχε πιο γρήγορα, μάλλον. Δεν προλαβαίναμε. Καλύτερη φυσική κατάσταση. Όχι, εντάξει. Απλώς βάλανε κάποια γκολ. Φάγαμε γκολ με όλους τους τρόπους νομίζω σήμερα. Που δεν επιτρέπεται σε τέτοιο επίπεδο. Και αυτός είναι ο λόγος που χάσαμε. Το αποτέλεσμα ναι, είναι ικανοποιητικό πιστεύω. Θα μπορούσε να είναι και πιο καλά τα πράγματα για μας. Θεωρώ όμως λόγω των περιστάσεων και των καταστάσεων που αντιμετωπίζουμε γενικά σαν ομάδα, λόγω της εθνικής ομάδας, λόγω της έλλειψης κολυμβητήριου, θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι καλό. Στις επόμενες δύο περιόδους ο Ελμανόχ είχε διακυμάνσει στην απόδοσή του. Ο Βαγγέλης Ρούπακας δοκίμασε διάφορα σχήματα και προσπάθησε πολύ να κάνει τους παίκτες του να καταλάβουν ότι όση διαφορά και αν είχαν δεν θα έπρεπε να επαναπαυτούν και να χαλαρώσουν.
Ήμασταν λίγο επιπόλοι από κάποια στιγμή και μετά που καταλάβαμε ότι κερδίσαμε το παιχνίδι και κάναμε αρκετά λάθη. Και φάγαμε και πολλά γκολ στην άμυνα που αυτό δεν είναι καλό για μας. Πρέπει εμείς να είμαστε πιο καλοί στην άμυνα για να, αν θέλουμε να φτάσουμε ψηλά. Ήταν ένα παιχνίδι με όχι καλές άμυνες σήμερα. Εμείς τα δύο πρώτα 8 λεπτά, στο πρώτο νομίζω έλεξε 3-3, στο επόμενο χάσαμε 6-3 και εκεί κρίθηκε νομίζω γιατί τα υπόλοιπα ήταν ισοπαλία όλα. Αν δεν παίξει άμυνα σε αυτά τα παιχνίδια δεν μπορεί να κερδίσει ποτέ. Τα 13 γκολ είναι πολλά για ντέρμπι. Για τον Παναθηναϊκό σημαντικό πλήγμα ήταν η αποβολή με τρεις ποινές του Κομάντινα στο 0-39 της δεύτερης περίοδου και του Κοκκινάκη στο 7-42 της τέταρτης. Σίγουρα οι δύο καλύτεροι αμυντικοί που έχουμε και μας έλειπε και ο Βαναριώτογλου, σίγουρα ήταν πολύ σημαντικές απώλειες, αλλά θεωρώ και πάλι ότι πρέπει να, αν θέλεις να είσαι καλή ομάδα, θα πρέπει να παίζεις και με τις απώλειες και με όλες τις αντίξωες συνθήκες. Εμείς σήμερα δεν παίξαμε καλή άμυνα και αυτό μας τύχησε. Στα συν του Έλμαν Οχ, το γεγονός ότι ο Νίκολα Ράτζεν πήγε πολύ καλά στο μαρκάρισμα του Γιώργου Αφουδάκη, αλλά και ότι η ομάδα μας από την αρχή της αναμέτρησης είχε το πάνω χέρι στο παιχνίδι, έδειξε ιδιαίτερα καλό πρόσωπο επιθετικά και μάλιστα δεν θα ήταν άδικο να πούμε ότι σε αυτόν τον τομέα ήταν δύο επίπεδα παραπάνω από τον αντίπαλό της. Για τον Έλμαν Οχ, 4 γκολ πέτυχε ο Ντόσκας, από 2 η Μιράλης, Θεοδωρόπουλος Βλοντάκης, Γιώργος Φουντούλης, 1 ο Κατσουλάκης. Για τον Παναθηναϊκό από 2 τέρματα σημείωσαν η Κομάντινα, Νικήτας Κόχυλας, Γιώργος Αφρουδάκης και από 1 η Τσόκας, Στελάτος, Κοκκινάκης και Αλιχανίδης. Στις τάξεις των παικτών του Έλμαν Οχ υπάρχει ικανοποίηση για την καλή εμφάνιση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκό. Γυρίζουν όμως, όπως λένε, αμέσως σελίδα, αφού την Τετάρτη τους περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο κολυμπητήριο του Λεμού απέναντι στην ιδιαίτερα φορμαρισμένη Βουλιαγμένη. Απόλυτα ικανοποιημένοι δηλώνουν οι παίκτες του Έλμαν Οχ για το τρίποντο που πήραν το περασμένο Σάββατο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Στην ομάδα του νησιού μας κρατάνε το γεγονός ότι πραγματοποίησαν πολύ καλή εμφάνιση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ενώ ο Γιώργος Ντόσκα σημειώνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε αμέσως το παιχνίδι του Σαββάτου, αφού ακολουθεί το δύσκολο παιχνίδι με τη Βουλιαγμένη. Το σημαντικό είναι η ομάδα. Εγώ είμαι κομμάτι της ομάδας. Προσπαθώ να συνεισφέρω στο δυνατόν περισσότερο μπορώ. Εντάξει, κάναμε μια νίκη απέναντι σε μια καλή ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Για μένα πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό σήμερα κιόλας, να συγκεντρωθούμε στο ερχόμενο παιχνίδι με τη Βουλιαγμένη Τετάρτη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας αυτό. Να πάμε μέσα στο λαιμό και να πάρουμε ό,τι το δυνατόν καλύτερο μπορούμε. Νομίζω ότι είναι εφικτό. Τα πάντα είναι εφικτά. Νομίζω ότι είναι στο χέρι μας. Η ομάδα έχει πολύ καλό ρυθμό, είναι πολύ δυνατή. Μέσα στο χείο έχουμε τεράστια όθηση από τον κόσμο. Πρέπει να εμφανιστούμε το ίδιο δυνατή και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Δεν έχουμε να φοβηθούμε νομίζω κανέναν. Είναι τα πάντα στο χέρι μας. Είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί πιστεύω σε αρκετά διαστήματα στο παιχνίδι δείξαμε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Πολύ επιθετικό, με πολύ καλές ενέργειες και αυτοματισμούς, εκμεταλλευόμενος τα λάθη της αντίπαλης ομάδας. Κάποιες στιγμές όμως ήμασταν και λίγο επιπόλοι και στην επίθεση αλλά και στην άμυνα. Παρά την κούραση που έχουν οι 5 παίκτες που προέρχονται από την εθνική ομάδα της Ελλάδας και της Σερβίας με τις υποχρεώσεις που είχαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αναφέρουν ότι είναι ετοιμοπόλεμοι για τη δύσκολη συνέχεια που έχει η ομάδα μας. Είμαστε μια ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό, έχει υψηλούς στόχους. Έχουμε τώρα πολύ σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας. Κατευθείαν με το που γυρίσαμε από το Ευρωπαϊκό, βάλαμε στο μυαλό μας τα παιχνίδια με τη Χίο. Έχουμε καιρό μπροστά μας να ξεκουραστούμε αργότερα. Όσο για μένα, θεωρώ ότι θα δίνω πάντα το καλύτερο με αυτό για τη Χίο, για να πετύχει τους στόχους της. Στον Έλμαν Οχ ξέρουν ότι το παιχνίδι της προσεχούς Τετάρτης έχει ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας μέσα στη Βουλιαγμένη. Έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, κατά και είναι εκτός έδρας, κατά δεύτερον είναι με μια πιο φορμαρισμένες ομάδες του αθλήματος, που και αυτή είναι ομάδα πραγματικά. Θα πάμε στη Βουλιαγμένη για το καλύτερο, εγώ είμαι αισιόδοξος, γιατί πιστεύω πολύ σε αυτά τα παιδιά. Έχουμε και τον Χατζη Θεοδόρου. Οι πληροφορίες που έχω από το ιατρικό επιτελείο είναι ότι θα τον έχουμε. Έτσι, είδατε, εγώ δεν αναφέρθηκα καθόλου στη σημερινή απουσία του Θεοδωρή, αλλά σίγουρα δίνει και με την εμπειρία του και με το κύρος του δίνει πόντους στην ομάδα μας. Τα πάντα είναι εφικτά, νομίζω ότι είναι στο χέρι μας. Η ομάδα έχει πολύ καλό ρυθμό, είναι πολύ δυνατή. Μέσα στο χείο έχουμε τεράστια όθηση από τον κόσμο. Πρέπει να εμφανιστούμε το ίδιο δυνατή και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Δεν έχουμε να φοβηθούμε νομίζω κανέναν. Είναι τα πάντα στο χέρι μας. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία δείχνει συνέπεια, συνοχή στο παιχνίδι της. Και ένας σημαντικός παράγοντας επίσης σε αυτό είναι το κολυμπητήριο. Γιατί θα παίξουμε μάλλον με δύσκολες καιρικές συνθήκες και αυτό είναι κακό για το δικό μας άθλημα. Και 7 ώρα το απόγευμα. Εντάξει, από εκεί πέρα εμείς θα πάμε να διεκδικήσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι είναι η ομάδα, είναι πρωταγωνιστής, είναι να κερδίζουν όλα τα παιχνίδια.
θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και από εκεί πέρα πιστεύω το αποτέλεσμα θα είναι θετικό για μας. Ο αγώνας της Τετάρτης θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΤΕΝΑ και ραδιοφωνικά από το Ράδιο Αλήθεια. Όπως αποκαλύπτει σήμερα η αθλητική Χίος που κυκλοφορεί μαζί με την Αλήθεια, ο Θοδωρής Χατζηθεοδόρου δικαιώθηκε από το δικαστήριο στην αγωγή που έκανε για τα χρήματα που του οφείλονται από τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα, μετά την εκδίκαση της υπόθεσης του Γιώργου Αφρουδάκη πριν από 5 μήνες, όπου είχε θετική έκβαση για τον διεθνή πολίστα που αγωνίζεται τώρα στον Παναθηναϊκό, το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά πριν από λίγες ημέρες έβγαλε απόφαση και για τα δεδουλευμένα του Θοδωρή Χατζηθεοδόρου μετά από αγωγή που είχε καταθέσει. Ο κορυφαίος Έλληνας περιφερειακός και νυν παίκτης του Ελμανόχ δικαιώθηκε όπως και ο Γιώργος Αφρουδάκης και έτσι ο εραστέχνης Ολυμπιακός οφείλει να καταβάλει τα δεδουλευμένα και στους δύο πολίστες. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση Χατζηθεοδόρου που εκδικάστηκε στις 14 Ιουνίου του 2011, γίνονται ήδη οι απαραίτητες ενέργειες από το δικηγόρο του παίκτη μαζί με τον πατέρα του ώστε να καταβληθούν τα χρήματα που του οφείλονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χατζηθεοδόρου με την αγωγή που κατέθεσε ζητούσε τα χρήματα που του οφείλονται από τον Ολυμπιακό για τα δύο τελευταία χρόνια της παρουσίας του στους πρωταθλητές Ελλάδας. Αφήνουμε τον υγρό στίβο και περνάμε στην τέταρτη εθνική κατηγορία. Θα επιστρέψουμε αργότερα στο χώρο του στίβου. Έχουμε και άλλα ρεπορτάζ από το πρωτάθλημα. Πάμε όμως στο ποδόσφαιρο και στην τέταρτη εθνική κατηγορία, όπου η 48η απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, που έγινε Παρασκευή και Σάββατο, με αποτέλεσμα να μην ταξιδέψουν τα πλοία, ήταν η αιτία να δοθεί αναβολή από την ΕΠΟ στην αναμέτρηση της Μικρασιατικής στη Ραφίνα με την Τρικλία για την τέταρτη εθνική κατηγορία, που είχε προγραμματιστεί να γίνει το περασμένο Σάββατο. Και αυτό γιατί, όπως ήταν λογικό, δεν μπορούσε η ομάδα της Χίου να μετακινηθεί όπως είχε προγραμματίσει ακτοπλοϊκός το βράδυ της Παρασκευής για τον Πειραιά. Έτσι ζήτησε αναβολή της αναμέτρησης, αίτημα που έγινε δεκτό από την ΕΠΟ και η συνάντηση ορίστηκε για την Τετάρτη 22 του μήνα στις 3 το μεσημέρι στην Ραφίνα. Μπορεί η αναμέτρηση της Μικρασιατικής στη Ραφίνα να μην έγινε, έγιναν όμως κανονικά τα υπόλοιπα παιχνίδια. Με τον πρωτοπόρο Αχαρναϊκό να κερδίζει, ενώ νίκες σημείωσαν ο Ιωνικός, το Κερατσίνι και ο Ολυμπιακός Λαβρίου. Ρεπό είχε η ομάδα του Αιωλικού. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα και τι έγινε στην τέταρτη εθνική κατηγορία. 14η αγωνιστική, είπαμε Τρικλία Μικρασιατική θα παίξουν στις 22 του μήνα. Κιανός Αστέρας Εθνικός 1-2, Κερατσίνη Κοροπή 1-0, Αχαρναϊκός Ολυμπιάδα 2-0, Αίας Σαλαμίνας Ιωνικός 1-2, Ελλάς Ποντίον Ατρόμητος 1-1, Ολυμπιακός Λαβρίου Αίτητος 2-0. Στη βαθμολογία Αχαρναϊκός 28, Ολυμπιακός Λαβρίου 26, Ιωνικός 25, Αιωλικός 24, όσο και το Κερατσίνι, Εθνικός Πειραιά 20, Ατρόμητος ακολουθεί με 19, Αστέρας Βάρης 18, Αίτητος 17, Ελλάς Ποντίον 16, Ολυμπιάδα 15, Αίας Σαλαμίνας 12, Τριγλία 11, Κοροπή 11, Μικρασιατική 4 βαθμούς. Θυμίζουμε ότι η Τριγλία και η Μικρασιατική έχουν από έναν αγώνα λιγότερο. Η επόμενη αγωνιστική, 15η και τελευταία του πρώτου γύρου, την Κυριακή που μας έρχεται, η Μικρασιατική θα έχει το ρεπό της και θα παίξουν Εθνικός Τρικλία, Κοροπή Αιωλικός, Ολυμπιάδα Κιανός Αστέρας, Ιωνικός Κερατσίνη, Ατρόμητος Αχαρναϊκός, Αίτητος Αίας Σαλαμίνας και Ολυμπιακός Λαβρίου Ελλάς Ποντίον. Περνάμε στην πρώτη τοπική κατηγορία. Τρεις συναντήσεις από τις 6 που είχαν προγραμματιστεί πραγματοποιήθηκαν στην πρώτη τοπική κατηγορία στο νησί μας. Νίκες σημείωσαν ο Όμηρος, ο Ατρόμητος και η Δάφνη. Το παιχνίδι του Κανάρη με τον Κοφινά διακόπηκε στο ημίχρονο λόγω της καταρακτώδους βροχής που έπεφτε στο Δημοτικό Στάδιο Χίου, ενώ δύο ακόμη παιχνίδια δεν άρχισαν καθόλου λόγω της κακής κατάστασης των αγωνιστικών χώρων στα γήπεδα Καλλιμασιάς και Θημιανών. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι έγινε στην πρώτη τοπική κατηγορία. 17η αγωνιστική, Δάφνη Ελλάδα 2-0, Αθλητική Ένωση Χίου Βροντάδου Ατρόμητος 0-5, Κοφινάς Κανάρης 0-0 διακόπη στο ημίχρονο, Ηρακλής Βαρβασιακός αναβλήθηκε, Πύργος Όμηρος 0-3, Αναγέννης Καριές αναβλήθηκε, ρεπό είχε η Καλαμωτή. Στη βαθμολογία, ο Όμηρος προηγείται με 39 βαθμούς, ο Ατρόμητος 38, η Δάφνη 36, τέταρτος ο Κανάρης με 32, η Καλαμωτή με 30. Ο Ηρακλής και η Ελλάδα έχουν επί 23, οι Καριές 18, το Βαρβάσι 15, ο Πύργος 12, ο Κοφινάς 9, η Αναγέννηση 7, η Αθλητική Ένωση Χίου Βροντάδου έχει μείον έναν βαθμό. Η επόμενη αγωνιστική, Σάββατο, θα παίξουν Όμηρος Κοφινάς και Καριές Αθλητική Ένωση Χίου Βροντάδου και την Κυριακή έχουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια. Η αναμέτρηση των ντέρμπι Ατρόμητος Δάφνη και Κανάρης Καλαμωτή. Ακόμα θα παίξουν Αναγέννηση Πύργος, επίσης πολύ μεγάλο παιχνίδι σε ό,τι αφορά την ουρά της βαθμολογίας, και Ελλάδα Βαρβασιακός, ενώ ρεπό θα έχει ο Ηρακλής.
στο Δημοτικό Στάδιο Χίου χθες το μεσημέρι. Το παιχνίδι του Κοφινά με τον Κανάρη είχε άδοξο φινάλε. Και αυτό γιατί ο διαιτητής Επιτροπάκης αναγκάστηκε να διακόψει το παιχνίδι, ενώ ήταν 0-0 λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Ένα ημίχρονο αγωνίστηκαν στο κακό αγωνιστικό χώρο του Δημοτικού Σταδίου Χίου ο Κοφινάς με τον Κανάρη, χωρίς όπως ήταν λογικό να αποδίδει καμία από τις δύο ομάδες καλό ποδόσφαιρο. Στο 18 ο Πουλής έκανε ένα καλό σούτ από πλάγια θέση, το οποίο πέρασε πάνω από τον οριζόντιο δοκάρι. Ο Κανάρης είχε δύο καλές ευκαιρίες, η πρώτη με το Σοβατζή στο 20, το σούτ του οποίου μπλόκαρε χαμηλά ο Σκιαδόπουλος, και στο 22 και πάλι ο γκολκίπερ του Κορφινά μπλόκαρε χαμηλά στην αριστερή του γωνία το σούτ του Βαϊντερλί. Οι φιλοξενούμενοι με τον Μονίαρο στο 26 λεπτό εκτέλεσαν φάουλ με αποδέχτη το Σαμιώτη, το σούτ του οποίου από κοντινή απόσταση έδιωξαν πάνω στη γραμμή οι παίκτες του Κοφινά. Στο 30 ο διαιτητής, μετά από ορθή υπόδειξη του δεύτερου βοηθού Παρασκευόπουλου, γύρισε τη φάση πίσω και παρατήρησε με κίτρινη κάρτα τον Μονιώδη, γιατί βγήκε με την μπάλα στα χέρια εκτός περιοχής. Αυτό άναψε τα αίματα και οι φύλαθλοι του Κανάρη επιτέθηκαν φραστικά στο βοηθό. Στη συνέχεια, την εκτέλεση του φάουλ από τον Αλεξίου έδιωξε με τα ακροδάχτυλα ο τερματοφύλακας των Ενίτων σε κόρνερ. Καταρχάς, για το πρώτο ημίχρονο έχω να πω είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά για την αγωνιστικότητα που έδειξαν. Και εντάξει, δεν ήταν κατάλληλος καιρός για να παιχτεί ποδόσφαιρο. Εντάξει, εμάς μας ευνοεί η δύναμη, ο Κανάρης είναι πιο τεχνική ομάδα και η διακοπή πιστεύω ότι έγινε δικαιολογημένα. Αν και πιέστηκαν οι διαιτητές πιο πολύ από τους άνθρωπους του Κανάρη. Γιατί εκείνους συμφέρει, ας πούμε, να παίξουμε σε πιο καλό αγωνιστικό χώρο. Και είναι λογικό αυτό. Δεν είναι υπερμάσιο. Εντάξει, είμαστε μια ομάδα που παλεύουμε για να σωθούμε. Ο Κανάρης είναι μια ομάδα που, όπως και όλοι ξέρετε, έχει 20-25 ποδοσφαιριστές. Οι 20 περίπου είναι εισάξιοι. Στην ανάπαυλα, τόσο οι ευθύνοντες του Κανάρη όσο και του Κοφινά ζήτησαν από τον διαιτητή να διακόψει το παιχνίδι και έτσι, μετά από έλεγχο που έκανε ότι δεν μπορούσε να κινηθεί η μπάλα, ο αγώνας δεν συνεχίστηκε και έμεινε το 0-0. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε αγωνιστικά. Ήταν ένα γήπεδο θωρό τελείως ακατάλληλο από το 10ο λεπτό και μετά. Η άποψή μου είναι ότι έπρεπε να διακοπεί, καλά ξεκίνησε, έπρεπε να διακοπεί στο 10-15 λεπτό. Γιατί πλέον είχε σαφή εικόνα ο διαιτητής του γηπέδου. Πλέον είχε σαφή εικόνα ότι δεν παίζονταν ποδόσφαιρο, ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε δύο πάσες. Και αυτό νομίζω ότι ήταν επικίνδυνο και για τη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών. Άλλωστε, δύο ήδη έχω τραυματίες. Ο ένας μάλιστα πρέπει να είναι αρκετά σοβαρά με διάστρεμα. Μόνο από αυτό έπρεπε να καταλάβει ο διαιτητής ότι και έπρεπε να διαφυλάξει την ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών. Η ΕΠΣΧΙΟΥ τώρα θα αποφασίσει για την ημερομηνία που θα συνεχιστεί ο αγώνας, δηλαδή θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Στην Καλλιμασιά και στα Θημιανά το μεσημέρι δεν ξεκίνησαν καν χθες οι αγώνες Αναγέννησης Καριές και Ηρακλής Βαρβασιακός. Και τα δύο γήπεδα είχαν μετατραπεί σε λίμνες εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Χαρακτηριστικές είναι εικόνες από το ενωσιακό γήπεδο της Καλλιμασιάς. Σε λίμνη μετατράπηκε το ενωσιακό γήπεδο της Καλλιμασιάς, όπως βλέπετε και στο δέκτη σας χθες το μεσημέρι. Οι κακές καιρικές συνθήκες έπληξαν χθες το μεσημέρι και τους αγώνες στο νησί μας, αφού δύο παιχνίδια αναβλήθηκαν για την πρώτη τοπική κατηγορία. Στο ενωσιακό γήπεδο της Καλλιμασιάς, Νίκο Σίλας, η συνάντηση Αναγέννηση Καριές δεν ξεκίνησε, όπως και ο αγώνας στο γήπεδο των Θημιανών ανάμεσα στον τοπικό Ηρακλή και το Βαρβασιακό. Στην Καλλιμασιά, λίγο πριν από την προγραμματισμένη έναρξη, που ήταν για τις 3.30 το μεσημέρι, ο διαιτητής Ευστρατίου και οι βοηθοί Σύριος και Δημουλάς κατευθύνθηκαν στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να διαπιστώσουν αν μπορούσε να αρχίσει η συνάντηση. Εντάξει, παρόλο που η ομάδα ήταν προετοιμασμένη για το σημερινό παιχνίδι, οι καιρικές συνθήκες δεν άφησαν να διεξαχθεί το παιχνίδι. Δεν σας πω ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θέλαμε να παίξουμε πρώτα απ' όλα για να. Πιστεύουμε ότι μπορούσαμε να το κερδίσουμε και αυτό το λόγο για να πάρουμε έστω και την πρώτη νίκη από τη στιγμή που ανέλαβα την ομάδα της Αναγέννησης. Αλλά και από την άλλη είχαμε και 2-3 απώλειες λόγω τραυματισμού που βασικών παιχτών. Αλλά το καλό για την ομάδα είναι ότι υπάρχουν παίχτες, το αριθμός των παιχτών είναι αρκετός στην ομάδα, υπάρχει καλό υλικό. Εκτός από την καταρακτώδη βροχή που επικρατούσε, διαπιστώθηκε ότι το γήπεδο ήταν βούρκος. Η μπάλα δεν μπορούσε με τίποτα να γκελάρει από το πολύ νερό που υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο.
Έτσι, το διαιτητικό τρίο αποφάσισε την αναβολή της αναμέτρησης, όπως έγινε και στα Θημιανά. Εκεί, ο διαιτητής Στέλιος Τουπάκης με τους βοηθούς Τσούχλη και Παπαλεξόπουλο, μετά από έλεγχο του αγωνιστικού χώρου που έκαναν, που είχε μετατραπεί από τη μεσημεριανή μπόρα σε λίμνη, αποφάσισαν ότι δεν μπορεί να γίνει και έτσι ανέβαλαν την αναμέτρηση του Ηρακλή με το Βαρβασιακό. Έτσι, η ΕΠΣΧΙΟΥ καλείται τώρα να ορίσει εκ νέου τις αναμετρήσεις που αναβλήθηκαν, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός 15 ημερών. Στα παιχνίδια τώρα που έγιναν, ο Όμηρος επέστρεψε στις επιτυχίες. Ο πρωτοπόρος ο Όμηρος που κέρδισε μέσα στο πυργί με 3-0 το τοπικό πύργο, με τέρματα του Πουλιού στο 60 λεπτό και του Γιάννη Ψαρούδη στο 68 και 78 λεπτό, η ομάδα του Πέτρου Λιτσάκη ήταν καλύτερη και επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα που είχε την περασμένη αγωνιστική στα Νένιτα από τον Κανάρη. Άνετα, ο Ατρόμητος 5-0 κέρδισε την Αθλητική Ένωση ΧΙΟΥ Βροντάδου με τα τέρματα του Κουτρί, του Δίκα, του Ζανίκου, του Σέργη και του Παντελή Σούκα. Ενώ η Δάφνη μπορεί να κέρδισε 2-0 την Ελλάδα με τα τέρματα του Παπαλάνη και του Σεζένια με πέναλτι. Όμως, για ακόμη μια φορά δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης παρά το γεγονός ότι διαθέτει ένα αρκετά πολύ καλό ρόστερ για τα δεδομένα της πρώτης τοπικής κατηγορίας. Γυρίζουμε σελίδα, πάμε στην δεύτερη τοπική κατηγορία, όπου με 2 γκολ του Νίκου Γιακούμα, που επέστρεψε στην ενδεκάδα της ομάδας του μετά από 2 μήνες εξαιτίας επέμβασης που είχε υποβληθεί, ο Άτλας νίκησε με 2-1 την Κυβέλη στο ντέρμπι της δεύτερης τοπικής κατηγορίας. Να δούμε αναλυτικά τι έχουμε στην δεύτερη τοπική κατηγορία. 13η αγωνιστική, Λέλαπας Ήφαιστος 2-1 σε παιχνίδι που έγινε την Τετάρτη, Άτλας Κυβέλη 2-1. Ρεπό έχει η Δόξα, ο Λέλαπας προηγείται με 24, ο Άτλας έχει 22, η Κυβέλη ακολουθεί με 19, ο Ήφαιστος 8, η Δόξα 3 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική την Κυριακή, Κυβέλη Λέλαπας, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, και Δόξα Άτλας, ενώ ρεπό θα έχει ο Ήφαιστος. Στην τρίτη τοπική κατηγορία, ο Ποσειδώνας Καρδαμήλων συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία. Προηγείται αίτητος στο πρωτάθλημα, κέρδισε μπροστά σε 200 θεατές στα Καρδάμηλα το Πανεπιστήμιο με 6-2. Στα άλλα παιχνίδια, ο ΔΑΟΚ νίκησε 2-1 τη Φάρκαινα, ενώ Ένωση Σικιάδας Λαγκάδας κέρδισε με 3-2 την Ολυμπιάδα. Στα χαρτιά πήρε το παιχνίδι ο Πανινούσιος, 3-0 ανεφαγώνα, το κλασικό. Πάμε στο μπάσκετ, όπου η νίκη του φιλοπρόοδου ομίλου Βοροντάδου απέναντι στον Όμηρο ξεχώρισε από τα αποτελέσματα της ένατης ημέρας στην πρώτη κατηγορία των ανδρών. Αναλυτικά να δούμε τι έγινε στην πρώτη κατηγορία στο τοπικό μας πρωτάθλημα μπάσκετ, όπου είχαμε ΦΟ Βοροντάδου Όμηρος 61-59, ΒΑΟΛ Κοφινάς 89-50, Ίωνες Αιγαίας 86-34. Στη βαθμολογία, ο ΒΑΟΛ έχει 16, οι Ίωνες 13, ο Όμηρος 12, ο ΦΟ Βροντάδου 12, ο Αιγαίας 11, ο Κοφινάς 10, ο Έφηβος 7 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική το Σάββατο, Κοφινάς ΦΟ Βροντάδου, Όμηρος Ίωνες, Έφηβος ΒΑΟΛ είναι το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής. Στις λεπτομέρειες τώρα, ο ΦΟ Βροντάδου νίκησε τον Όμηρο Καλλιμασιάς στο σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής που πέρασε. Άνετες νίκες σημείωσαν οι Ίωνες και ο πρωτοπόρος ΒΑΟΛ. Μετά από ένα αρκετά καλό παιχνίδι, ο ΦΟΒ νίκησε με 61-59 τον Όμηρο Καλλιμασιά στο Βούριο Κλειστό Γυμναστήριο. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες με τον ΦΟΒ να παίζει καλύτερα στην άμυνα. Η ομάδα του Κώστα Μέντα ήταν μπροστά στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Ομήρου, που κατάφερε στο φινάλε να περάσει μπροστά, αλλά με τις βολές του Κουμτζή πήρε τη σπουδαία νίκη. Πρώτο σκόρ για τον ΦΟΒ ήταν ο Κουμτζής με 19 πόντους και ακολούθησε ο Χριστοφόρου με 18 πόντους και 2 τρίποντα. Ο Αργύρης Στακιάς με 22 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ομήρου και ακολούθησε ο Χορμόβας με 12 πόντους. Ο πρωτοπόρος ΒΑΟΛ δεν συνάντησε δυσκολίες για να φτάσει στην επιτυχία. Με 89-50 κέρδισε τον Κοφινά. Πατώντας γκάζι στο πρώτο και δεύτερο δεκάλεπτο πήρε την απαιτούμενη διαφορά και άνετα έφτασε στην κατάκτηση άλλου ένα ροζ φύλου αγώνα. Ο Μανώλης Χατζηλάμπρου με 14 πόντους και ένα τρίποντο ήταν ο πρώτος σκόρερ για τον κυπελούχο Χίου, ενώ ακολούθησαν ο Αργυρούδης με 12 πόντους και 2 τρίποντα και ο Σουλίκας επίσης με 12 πόντους. Ο Τζανέτος με 16 πόντους και ένα τρίποντο ήταν ο πρώτος σκόρερ του Κοφινά. Στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Χίου, οι Ίωνες στην πρώτη τους παρουσία για το 2012 είχαν ένα εύκολο απόγευμα απέναντι στον Αιγαία. Επικράτησαν εύκολα με 86-34 με την ομάδα του Γιάννη Λαγού να παρουσιάζει ωραίο θέαμα κατά διαστήματα και να σκοράρουν οι 10 από τους 12 παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν. Ο Κόσταλος με 19 πόντους και ο Λαμπρινούδης με 15 ήταν οι πρώτοι σκόρερ για τους Ίωνες, ενώ για τον Αιγαία ο Ντόσκας με 11 πόντους. Για τη δεύτερη τοπική κατηγορία στους άνδρες στο μπάσκετ, ο Νηρέας Καρδαμήλων με 80-59 νίκησε την Ολυμπιάδα. Η Ένωση Σικιάδας Λαγκάδας 60-59 στην παράταση στον Πυρσό και ο Ναυτιλιακός Όμιλος Θημιανών το Λυθί 63-40.
Πάμε τώρα τη βόλτα μας στα νησιά του Αιγαίου, να δούμε τι έγινε στα πρωταθλήματα των άλλων νησιών. Θα ξεκινήσουμε όμως από τον 8ο όμιλο της 4ης εθνικής κατηγορίας, όπου η ομάδα των Τραχώνων νίξε με 1-0 τη Ρόδο στο σημαντικότερο παιχνίδι. Αναλυτικά, στον 8ο όμιλο της 4ης εθνικής, Τράχωνες Ρόδος 1-0, Καρλώβας Αιγαία Παρασκευή 0-1, Εγάλο Εμελίσια 2-0, Περιστέρια Άγιαξ Σταύρου 2-2. Φωστήρας Αθλητική Ένωση ΚΟΣ παίζουν σήμερα στις 22 του μήνα, Μύκονος Ελπιδοφόρος και Παναξιακός Νέα Ιωνία. Ο Ελπιδοφόρος έχει 26 βαθμούς, οι Τράχωνες 26 μαζί στην κορυφή, ο Φωστήρας 24, ο Άγιαξ Σταύρου 24, το Εγάλεο 22 και η Μύκονος στην έκτη θέση με 19 βαθμούς. Λόγω της απεργίας των πλοίων δεν έγινε το ντέρμπι στην πρώτη τοπική κατηγορία Δωδεκανήσου, αφού ο πρωτοπόρος αθλητικός όμιλος Δικαίου από την ΚΟ δεν μπόρεσε να ταξιδέψει για τη Ρόδο να αντιμετωπίσει την αναγέννηση η Άλυσος. Να δούμε τι έγινε εκεί στα σημαντικότερα παιχνίδια στα Δωδεκάνησα, όπου είχαμε 21η αγωνιστική, Ακουσία Λόγος Φανών Ευαγόρας 4-1, αναγέννηση Άλυσος ως αθλητικός όμιλος Δικαίου δεν έγινε, ματαιώθηκε λόγω της κακοκαιρίας, Ηρακλής Μαριτσών Ηρακλής Λάρδου 1-0, Φίβος Κρεμαστής Αέρα Φάντου 1-0, Αστέρας Μασάρων Απόλλων Καλυθιών 3-4. Στην βαθμολογία, Αθλητικός Όμιλος Δικαίου 51, Απόλλων Καλυθιών 46, Φίβος Κρεμαστής 40, Ακουσίλαος Φανών 36, Ηρακλής Μαριτσών 33, Αναγέννηση Άλυσος στην έκτη θέση με 32 βαθμούς. Πάμε στη Ρόδο να παρακολουθήσουμε πώς ο Απόλλων Καλυθιών κέρδισε τον Αστέρα Μασάρων 4-3, αν και έχανε στο πρώτο ημίχρονο με 2-1, κατάφερε στη συνέχεια να γυρίσει το παιχνίδι. Πέμπτο λεπτό το σούτ του Καντιμίρη για τον Απόλλωνα Καλυθιών, έβγαλε εντυπωσιακά ο Νέσγος για τον γηπεδούχο Αστέρα. Ο Κιλάσιν προσπάθησε να διώξει την μπάλα, βρήκε στο χέρι του και ο διαιτητής Μάμης υπέδειξε την παράβαση. Το πέναλτι εκτέλεσε εύστοχα ο Μαυρομούσταχος, έκανε το 0-1 για τον Απόλλωνα Καλυθιών στο 11ο λεπτό. Στο 15ο λεπτό είμαστε με κοντινό πλασέ. Ο Πλαγκέντης έφερε το παιχνίδι στα ίσια 1-1 για τον Αστέρα Μασάρων. 5 λεπτά αργότερα ο Μίρτσεφ ανατρέπεται από το Σιμεωνίδη. Ο Μάμης δείχνει για δεύτερη φορά το σημείο του πέναλτι. Εκτελεί ο Μίρτσεφ 2-1 μπροστά ο Αστέρας Μασάρων. 32ο λεπτό ο Απόλλωνας διαμαρτύρεται για πέναλτι σε ανατροπή του Μουτσοντέμι μέσα στην περιοχή. Εκτέλεση φάουλ του Μαυρομούστακου. 51ο λεπτό, στο δεύτερο δοκάρι ο Καντιμίρης κατέβασε και με δυνατό σουτ ισοφαρίζει για τον Απόλλωνα Καλυθιών 2-2. Είμαστε στο 70ο λεπτό, ο Σιμεωνίδης βρήκε χώρο έξω από την περιοχή, σούταρε με δύναμη και ένα ωραίο γκολ κάνει το 2-3 μπροστά ο Απόλλων Καλυθιών. 3 λεπτά αργότερα, στο 73, σουτ του Μαυρομούστακου από το ύψος μεγάλης περιοχής κάνει το 2-4 για την ομάδα του Απόλλωνα. 85ο λεπτό της συνάντησης, απευθείας εκτέλεση φάουλ του Αμπελά στο παραθυράκι του Καραγιάννη, το τελικό Αστέρας Μασάρων Απόλλων Καλυθίων 3-4. Μένουμε στο Μαραγδένιο νησί και να δούμε τι έγινε στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου, όπου ο Άρης Αρχαγγέλου νίκησε 1-0 τον Κλεάθη Παραδεισίου και πήρε την πρόκριση για τον τελικό της διοργάνωσης. Τον Αρχάγγελο της Ρόδου, ο φιλοξενούμενος Κλεάνθης Παραδεισίου διαμαρτύρεται για την ανατροπή του Γιοργαλή μέσα στην περιοχή από τον Τσελεπίδη και ζητάει πέναλτι. Ξαναβλέπουμε τη φάση της ανατροπής του Γιοργαλή στο 11ο λεπτό από τον παίκτη του Άρη Αρχαγγέλου με τον διαιτητή Μαμή να λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι και τους παίκτες του Κλεάνθη να διαμαρτύρονται. 43ο λεπτό, καλή στιγμή για τον Άρη. Ο Παπαϊκονόμου ελήχθηκε έξω από την περιοχή, έκανε το σουτ με τον Σαβιδάκη, τον τερματοφύλακα του Κλεάνθη, να αποκρούει πολύ δύσκολα σε κόρνερ. Νέα καλή στιγμή για τον Άρη, μακρινή παλιά του Ξύπα στον Παπαϊκονόμου. Αυτός κάνει το σουτ και ο τερματοφύλακας του Κλεάνθη αποκρούει η φάση στο 50ο λεπτό. 8 λεπτά αργότερα, στο 58ο λεπτό, ο Μαγιόγλου για τον Άρη Αρχαγγέλου αφήνει με 10 παίκτες στην ομάδα του, αφού αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Χατζη Θεοδωράκη. Βαθιά παλιά του Λαμπρινού στον Ξύπα, μέσα στην περιοχή, κάνει το σουτ. Η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι του τερματοφύλακα του Κλεάνθη. Στο 73ο λεπτό η φάση αυτή. Είμαστε στο 76ο λεπτό. Παπαϊκονόμου πήρε την μπάλα από τον Λαμπριάνο. Στα δεξιά συνέκλεινε προς τα μέσα και έκανε το σουτ με την μπάλα να περνάει ελάχιστα out. Στο 87ο λεπτό Παπαϊκονόμου απέφυγε τον Χατζηθεοδωράκη. Έκανε τη σέντρα. Η μπάλα στρώθηκε στον Λαμάη που σούταρε με τον Ξύπα να επωφελείται μετά από κόντρα και να τη στέλνει στα δίχτυα, πετυχαίνοντας το χρυσό γκολ για την ομάδα του Άρη Αρχαγγέλου και δίνοντας την πρόκριση για τον τελικό του κυπέλου Ερασιτεχνών Δωδεκανήσου. Ο Ατρόμητος Αγίας Μαρίνας ήταν ο νικητής του ντέρμπι στην γειτονική μας Λέσβο, κέρδισε 3-0 τον Διαγόρα Αγίας Παρασκευής, ενώ άνετη νίκη πέτυχε ο Όλυμπος Αγιάσου. Αναλυτικά τα αποτελέσματα.
17η αγωνιστική στη Λέσβο, Θύελλα Πηγής Αναγέννηση Γέρας 0-2, Αλκιβιάδης Άναξος αναβλήθηκε, Δόξα Πλαγιάς Όλυμπος Αγιάσου 0-0, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Ατρόμητος Αγίας Μαρίνας 0-3, Βύρον Μόριας Αιγαίας Πλωμαρίου 2-1, Προοδευτική Σκάλα Καλονής Αετός Λουτρών 2-2. Όλυμπος Αγιάσου 6-42, Ατρόμητος Αγίας Μαρίνας 38, Προοδευτική Σκάλα Καλονής 33, Αναγέννηση Γέρας 29, Διαγόρα Αγίας Παρασκευής 28 στην 5η θέση. Στην πρώτη κατηγορία τώρα των Κυκλάδων, όπου είχαμε συναντήσεις για την 10η αγωνιστική και, και ένα παιχνίδι εξαναβολής για την 8η αγωνιστική, πάμε να δούμε αναλυτικά τι έγινε στα παιχνίδια. Για την 8η αγωνιστική έπαιξαν Παμιλιακός Πανθηραϊκός 0-3 και για την 10η αγωνιστική Αθλητικός Όμιλος Πάγου στην Ερμούπολη, Φιλότιν Άξου 2-0, Νηρέας Πάρου Άνω Σύρος 2-2. Στην βαθμολογία, Άνω Μερά 19, Θύελλα Καμαρίου 15, Άνω Σύρος 15, Αθλητικός Όμιλος Πάγου 13, Πανθηραϊκός 13 βαθμούς. Πάμε στην Ερμούπολη της Σύρου, όπου ο Αθλητικός Όμιλος Πάγου, που είναι στην τρίτη θέση κατάταξης, νίκησε με 2-0 το Φιλότιν Άξου. Να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι. Το κόρνερ εκτελείται στο πίσω δοκάρι, εκεί παίρνει κεφαλιά ανενόχλητος ο Ευρυπιώτης και η πρώτη καλή φάση για το Φιλότι. Πιο μακριά ο Μουστάκης, την μπάλα ο Πάσχος, ψάχνει κάποιον, φεύγει από πίσω ο Χούρος για να μην έχει βγει και το τέρμα, περνάει ο Χούρος, σε κενή αιστεία θα πλασάρει out. Ψάρας ψάχνει τον Ευρυπιώτη, είναι εκεί με τον Παπίτση, για να δούμε, περνάει ο Ευρυπιώτης, μπαίνει στην περιοχή, προσπαθεί να περάσει και τον κουμπί, δεν μπορεί όμως, περνάει και τους δύο, έχουμε εκεί μια προβολή από τον Κρεμόνα, ο διαιτητής αφήνει το παιχνίδι να συνεχίσει, αυτή την μπαλά για τον Πάγο. Ο Πάγος ξανά με καλές προϋποθέσεις, ένα σε καλό σημείο το φαουλ, κρέλει ο Μπαλούπτας. Φαουλ στον τερματοφύλακα από τον Πρίντεζη, πάνω στο Βασιλάκη. Πρίντεζη προσπαθεί, ψάχνει να βρει τον Μπαλούπτα, για να δούμε πιο γρήγορος ο Μπαλούπτας από τον Ψάρα. Κάνει ένα γέμισμα εκεί, ο Πρίντεζη δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Προσπαθεί να βρει κάποιο συμπέκτη, βρίσκει τον Μπαμπακάρα, αν βλέπω σωστά. Από τον Γκαράι, που έχει κίτρινη κάρτα. Ο διαιτητής δίνει την κόκκινη κάρτα στον παίκτη Φιλιωτίου. Με 10 παίκτες το Φιλιωτί. Λέγει ο Πάπιτσης, ο Μπαλούπτα. Προσπαθεί να πέρασει τον Ψάρα, περνάει. Βγάζει και μια σιρτή σέντρα. Και ο Βαρθαλίτς δεν μπορεί, για να δούμε ο Μανολιός. Ο Κατσουρός. Απίστευτα απομάκρυνση από τον αμυντικό του Φιλωτίου. Απευθείας. Δεν μπορεί με την πρώτη ο Βασιλάκης να πιάσει το φάουλ. Εύκολο φάουλ. Και ο Μανολιός πετυχαίνει το 1-0 για την ομάδα του Πάγου από κοντά. Και 1-0 για τον Πάγο, ο οποίος είναι και με παίχτη περισσότερο στον αγωνιστικό χώρο λόγω αποβολής του Κρασά. 1-0 λοιπόν για την ομάδα του Πάγου με τον Μανολιό τον Άκη. Πάσχος παίζει γρήγορα για τον Μανολιό. Κατσούρος με τον Πρίντεζη. Ο Πρίντεζης ανοίγει δεξιά για τον Βαρθαλίτη. Μια χαμηλή σέντρα σουτ του Βαρθαλίτη. Ο Πρίντεζης από κοντά με ένα σαντακουνάκι. Κάνει το 2-0 για τον Πάγο, δεύτερο λάθος του τερματοφύλακα του Φιλωτίου. Τώρα σου γλύσει η μπάλα μέσα από τα χέρια. 2-0 λοιπόν για τον Πάγο. Χτυπήματα. Θέλει να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Στο 65 λεπτό βρισκόμαστε για να δούμε. Ο Ευρυπιώτης γυρνάει. Εκεί ο Κρεμόνας δεν μπορεί να μαζέψει την μπάλα, ούτε ο Βασιλάκης όμως να τη στείλει. Βασαλάκης να στείλει σαν δίχτυα του Κρεμόνα. Χαμένη ευκαιρία για το φίλο ότι μπορούσε να είχε μειώσει το σκορ. Παλόπιτος εκτελεί. Ο Βασιλάκης εκεί έκανε ακόμα ένα λάθος. Δεν μπορούσε να απομακρύνει. Ο Πάπιτσης δεν μπορούσε να σπρώξει μπάλα σαν δίχτυα. Πάνω στο γράμμα απομακρύνει παίχτης του φίλου του και κέρδισαν και το φάουλ. Εξαναβολής αναμετρήσεις είχαμε και στην Σάμμο για την τοπική κατηγορία, την πρώτη τοπική κατηγορία. Αναλυτικά για την 12η αγωνιστική σε ξαναβολή παιχνίδι, Λέλαπας Πολυκράτης 1-1. Για την 13η αγωνιστική, Ίκαρος Πυθαγόρας 2-4. Διαγόρας Ραχών Αναγέννηση 1-1. Η βαθμολογία, Ένωση 31, Πυθαγόρας 26, Πολυκράτης 23, Ίκαρος 21 βαθμούς.
Η Κυβέλη Λέων νίκησε 3-2 την Δόξα, εξασφάλισε την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος παιδών στο ποδόσφαιρο. Η τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας σημαδεύτηκε από αναβολές σε δύο αναμετρήσεις λόγω του καιρού. Αναλυτικά, 10η αγωνιστική στο παιδικό πρωτάθλημα, Δόξα Κυβέλη Λέων 2-3, Κοφινάς Δάφνη 5-0, Ατρόμητος Ποσειδών 3-0 ανεφαγόνος. Πύργος Κλασικό αναβλήθηκε λόγω των καιρικών συνθηκών, όπως και το παιχνίδι ΠΑΧ Μικρασιατική, ενώ Ένωση Κανάρης 0-3 άνευ αγώνος. Γυρίζουμε στο πόλο και στην Α1 κατηγορία. Στην αρχή της εκπομπής είδαμε πώς ο Έλμαν Νοχ νίκησε τον Παναθηναϊκό. Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε τι έγινε στις υπόλοιπες συναντήσεις της 13ης αγωνιστικής το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Στο κολυμπητήριο του Παλαιού Φαλήρου, ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός έκανε άνετο πέρασμα. Επικράτησε τη ομώνυμη ομάδα με 19-6. Η Ερυθρόλευκη ήταν σαρωτική στα δύο πρώτα εκτάλεπτα και προηγήθηκαν μάλιστα με 12-0. Πρώτο σκόρ για τον Ολυμπιακό ήταν ο Κώστας Μουρίκης με 7 τέρματα, ενώ ο Χιώτης Φουνταριστός Γιάννης Φουντούλης πέτυχε 2. Στο Λεμό, η τυπικά φιλοξενούμενη Βουλιαγμένη κέρδισε άνετα με 1-2 το Αργοστόλι. Η επόμενη αντίπαλος του Έλμαν Νοχ ακόμη μια φορά έπαιξε πολύ καλά στην άμυνα, έχοντας πρώτους τον Χρήστο Φουντάκη και τον Γιώργο Κατσαούνη που πέτυχαν από 3 τέρματα. Στη Νέα Σμύρνη επίσης ο τυπικά φιλοξενούμενος Πανιώνιος κέρδισε εύκολα τα Χανιά με 11-5. Έμεινε στη τέταρτη θέση και αποσπιάστηκε 4 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό. Για τους Χανιώτες που έπαιξαν με πολλές ελλείψεις, 2 γκολ πέτυχε ο Νίκος Ντούλος. Πολύ σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία σημείωσε το Καλαμάκι. Πέρασε νικηφόρα από την Πάτρα με 18 απέναντι στον ΟΠ, δημιουργώντας παράλληλα τη σημαντικότερη ίσως μέχρι τώρα έκπληξη στην Α1. Στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, δύο ομάδες ήταν ισόπαλες, όμως η ομάδα του Αλέξη Σταϊκόπουλου στο τελευταίο εκτάλεπτο, με διαρκή αντεπίθεση και επιμέρους σκορ 4-1, κατάφερε να πάρει το χρυσό τρίποντο. Ο ναυτικός όμιλος Πατρών διαμαρτύρεται για την θυσία του Νταμιανάκη, πως ποτίκη. Ο Χιώτης Φουνταριστός του Καλαμακίου, Διαμαντής Μονιούδη, σημείωσε ένα γκολ. Νικηφόρο πέρασμα του ΠΑΟΚ από τον Πειραιά, καθώς επικράτησε με 12-17 του Εθνικού, ο οποίος είναι χωρίς βαθμό και θα χρειαστεί πολλά θαύματα για να παραμείνει στην κατηγορία. Αντίθετα, ο δικέφαλος του Βορρά, παίζοντας καλά στο τρίτο εκτάλεπτο, έκανε ένα σημαντικό βήμα για την παραμονή του στην Α1. Ένα γκολ για τον Εθνικό σημείωσε ο Μιχάλης Γκιάλης. Σημειώνουμε ότι οι αγώνες Αργοστόλη, Βουλιαγμένη και Χανιά Πανιώνιος, λόγω της απεργίας των πλοίων, έγιναν στις έδρες των φιλοξενούμενων ομάδων. Την Χιώτης Αναστασία Καλαργυρού να σημειώνει ένα τέρμα ο Τρίτονας Αμαρουσίου. Κέρδισε 12-6 τον Πανιόνιο και βρίσκεται στην τρίτη θέση στην Α1 Πόλο των Γυναικών. Μετά την 11η αγωνιστική, Βουλιαγμένη που προηγείται με 33 βαθμούς κέρδισε εκτός έδρας τον Ηρακλή με 16-5. Ο Ολυμπιακός που είναι στη δεύτερη θέση έχει 27 βαθμούς, νίκησε 16-7 την Αυταθλητική Ένωση Πατρών. Ακόμη η Ρέθυμνο Εθνικός έμειναν στο 7-7. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του Αμαρουσίου την περασμένη Τετάρτη είχε κερδίσει 9-6 εκτός έδρας την Αυταθλητική Ένωση Πατρών, με την Αναστασία Καλαργυρού να πετυχαίνει και πάλι γκολ και να είναι από τις καλύτερες ομάδες της που εντυπωσιάζει στην Α1 γυναικών στο Πόλο. Δεν τα κατάφερα τελικά ο ΑΣΕΑ Χίος να παραμείνει στην Α2 εθνική κατηγορία στο πικ-πονγκ των ανδρών. Η ομάδα του Πολυχρόνη Πολίτσι ιτήθηκε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στα 3 παιχνίδια που έδωσε για την τελευταία αγωνιστική και έτσι αποχαιρέτησε την εθνική κατηγορία. Έχασε με 4-0 από τον αθλητικό όμιλο Παγώνα Πάτρας και από τον Παναθηναϊκό, καθώς και με 4-1 σετ από τον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Ελευσίνας. Ο ΑΣΕΑ Χίος πήρε την έκνατη και τελευταία θέση στην κατάταξη με 19 βαθμούς, ενώ την άνοδο στην Α1 εξασφάλισε ο αθλητικός όμιλος Παγώνα Πάτρας, που κατέλαβε την πρώτη θέση με 30 βαθμούς. Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Χιώτης πρωταθλητής Χριστόφορος Μερούσης στον αγώνα δρόμου Κυριακίδια 2012 που έγινε χθες το πρωί στη Φιλοθέη και είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Γύρι των Πόλεων που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ. Ο πρωταθλητής του Φόβρο Ντάδου, τρέχοντας μέσα σε καταιγίδα, τερμάτισε στη δεύτερη θέση του αγώνα της κατηγορίας ανδρών 6 χιλιόμετρων, χάνοντας την πρώτη θέση στα τελευταία μέτρα από τον Γιάννη Ζερβάκη του Σιτιακού, που κάλυψε την απόσταση σε 18 λεπτά, 49 δεύτερα και 4 εκατοστά. Ο Μερούσης κάλυψε την απόσταση σε 18 πρώτα, 50 δεύτερα και 3 εκατοστά. Υπήρχε συναγωνισμός, δυστυχώς έχασα στα τελευταία μέτρα. Ο επόμενος αγώνας μου θα είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου. Τον Απρίλιο θα δοκιμάσω τις δυνάμεις μου στο μαραθώνιο. Πιθανότητα στο Ρότερνταμ, ανέφερε ο Χριστόφορος Μερούσης στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία βετεράνων ο Θωμάς Ανδρουλάκης του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Χίου πήρε την 5η θέση. Θυμίζουμε ότι στις 18 Μαρτίου στο νησί μας θα γίνει ο Γύρος Χίου, Γύρι Πόλεων, που θα είναι ο τελευταίος αγώνας της σειράς που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ στη μνήμη του κορυφαίου Έλληνα μαραθωνοδρόμου Μιχάλη Κούση. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή αθλητική μας εκπομπή. Μην ξεχάσετε το μεγάλο παιχνίδι του ΝΟΧ την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα με την Βουλιαγμένη στο κολυμπητήριο του Βλεμού, που μπορείτε να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την ΕΤ1 και να το ακούσετε ραδιοφωνικά από τη συχνότητα του Ράδιο Αλήθεια. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη σημερινή εκπομπή, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα, να είστε καλά.